Και έχουμε εξέλιξη τη τελευταία στιγμή από την Τουρκία, κυρίες και κύριοι, στη σύνδεσή μας η Μαρία Ζαχαράκη. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, Μαρία, στέλνει αποδείξεις, όπως λέει, στις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ για το κλείδωμα των F-16 από τα ραντάρ των S-300. Ναι, Ελίνα, καλό μεσημέρι. Φαίνεται ότι η Άγκυρα το πάει ένα βήμα παραπέρα με το θέμα των S-300, προκειμένου λοιπόν να αποδείξει ότι έγινε παρενόχληση από το ελληνικό σύστημα εράμινα στους S-400 κατά τουρκικών αεροσκαφών. Πηγέ του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας εδώ διαρρέουν σήμερα ότι η Άγκυρα ετοιμάζεται να στείλει στοιχεία και εικόνες από τα ραντάρ της στη Γενική Γραμματεία του ΝΑΤΟ, καθώς και στα Υπουργεία Άμυνας των χωρών μελών της Συμμαχίας. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας αποφάσισε, όπως αναφέρουν αυτές οι πηγές, να ενεργήσει και να στείλει αυτά τα στοιχεία, κάτι που δεν είχε κάνει μέχρι τώρα, να πούμε. Δεν έχει διαρρεύσει στον τύπο τέτοιες εικόνες. Το αποφάσισε λοιπόν μετά τη διάψευση των ελληνικών αρχών. Πάντως, το ρυθμό στον οποίο θα κινηθεί η Άγκυρα τον είχε προδιαγράψει ήδη από χθες ο Τούρκος Πρόεδρος. Ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες παράλληλα να πάρουν θέση σε αυτή τη φερόμενη ενέργεια της Ελλάδας κατά της Τουρκίας. Λέγοντας μάλιστα λοιπόν ότι είμαστε περίεργοι να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουν το γεγονός αυτό. Πολύ σωστά. Έδωσε λοιπόν το σήμα ότι σκοπεύει να μην το αφήσει αναπάντητο και να ενεργοποιήσει όλες τις διεθνείς πλατφόρμες. Το χαρακτήρισε εχθρική ενέργεια, προειδοποίησε ότι όλοι πρέπει να μάθουν, όπως είπε χαρακτηριστικά, ότι η Τουρκία θα κάνει αυτό που πρέπει, και για άλλη μια φορά βέβαια να πούμε, Λίνα, ότι ήταν ιδιαίτερα απαξιωτικός απέναντι στην Ελλάδα. Είπε για άλλη μια φορά το γνωστό γιοκ, δηλαδή δεν είναι, είπε η Ελλάδα, ούτε συνομιλητής μας, ούτε η αξιά μας σε κανένα επίπεδο. Λοιπόν, ο Ερντογάν, ο οποίος συχνά επικρίνει τη Δύση ότι δεν τάσεται στο πλευρό της Τουρκίας, έκανε αυτές τις δηλώσεις. Σε ευχαριστούμε, Μαρία. Ας τον ακούσουμε. Yunanistan bizim ne siyasi, ne ekonomik, ne de askeri olarak dengimiz ve muhatabımız değildir. Tıpkı bir asır önce olduğu gibi bugün de Yunanistan'ı kullanarak ülkemizin vaktini ve enerjisini boşa harcatmaya çalışanların asıl niyetlerini biliyoruz.